Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον αστυνομικό διευθυντή για την παρουσίαση. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική και να ανανεώσουμε το ραντεβού για μια άλλη συνάντηση. Θα παρακαλούσα τον κύριο Γενικό, τον υποστράτηγο, τον κύριο Κανέλο, να προσέφθει για ένα σύντομο χαιρετισμό και μια επίδοση μια τιμητική πλακέτα στον κύριο διευθυντή. Κυρίες και κύριοι καθηγητές, αγαπητά παιδιά, καλό μεσημέρι και από εμένα. Σήμερα που βρίσκομαι εδώ, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά και συγκινημένος. Επιτρέψτε μου να σας το εξωτερικεύσω. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε νέα παιδιά, τα οποία είναι το μέλλον και αυτής της πόλης αλλά και της χώρας μας, αλλά είμαι εξίσου χαρούμενος και συγκινημένος, γιατί από αυτό εδώ το χώρο λίγα μέτρα πιο πίσω ξεκίνησα και εγώ τα πρώτα μου βήματα στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, στο Πάπιο Δημοτικό Σχολείο. Στη συνέχεια στο γυμνάσιο εκεί που σήμερα βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα και τελείωσα το λύκειο εκεί που βρίσκεται το σημερινό λύκειο και το γυμνάσιο. Ξέρετε, είναι μια διαδρομή, παρόλο που δεν είμαι από εδώ, δεν κατάγομαι από εδώ, κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό κοντά εδώ, στη Γραμμήνη Οξιά. Είναι μια διαδρομή όμως, η οποία έχει στιγματίσει την υπόλοιπη πορεία μου, την υπόλοιπη πορεία μέσα στην κοινωνία. Έχω πολλές ευχάριστες στιγμές, πολλά καλά βιώματα, και εύχομαι και εσείς με τη σειρά σας, η νέα γενιά, να τα ζήσετε και να αποτελούν δύναμη για την πορεία σας στην υπόλοιπη ζωή. Όμως, επιτρέψτε μου, δεν χρειάζεται συνεχώς χειροκρότημα. Επιτρέψτε μου, εδώ ο κύριος Διευθυντής, ο Διευθυντής της Δίωξης Ελεκτρονικού Εγκλήματος, σας είπε κάποια πράγματα για το διαδίκτυο, για τους κινδύνους. Είναι ειδικότερος όμως σε αυτά τα θέματα. Επιτρέψτε όμως να σας πω ότι όταν ήμουν εγώ στη θέση σας εδώ, σε αυτό το χώρο, οι επαφές μεταξύ μας, όπου επιτρεπόταν, ήταν εκ του σύνεμης. Μιλάγαμε πρόσωπο με πρόσωπο. Επικοινωνούσαμε και βλέπαμε τον απέναντί μας και λέγαμε, γιατί τον βλέπαμε, ξέραμε ποιο είναι, ξέραμε ότι είναι το παιδί του γείτονα ή του παραγείτονα. Και λέγαμε, αυτός δεν μου αρέσει. Τι μου αρέσει? Μου αρέσει γιατί είχα προσωπική άποψη. Σήμερα, στην εποχή της τεχνολογίας, που νομίζω κανένας και καμία από εσάς δεν στερείτε την πρόσβαση, τα πράγματα είναι απρόσωπα. Έχουμε σταματήσει αυτό που είναι το φυσιολογικό για τον άνθρωπο, την κατηδίαν προσέγγιση, συνομιλία, επαφή, και μιλάμε μέσα στα διαδίκτυα, στα Facebook, στα Instagram και σε όλα αυτά. Το ίντερνετ σαν ίντερνετ είναι πολύ βασικό εργαλείο. Και απαραίτητο για τον άνθρωπο. Έχει δώσει πολλά καλά στον άνθρωπο. Όμως όσο σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη μου, κρύβει εξίσου και σημαντικότατους κινδύνους. Γι' αυτό γίνεται σήμερα αυτή η ενημέρωση, για να έχετε προβληματισμούς. Προβληματισμούς προστασίας σας. Και θα αρπάξω την ευκαιρία από μια αντίδρασή σας προηγουμένως, και θα σας πω να την ξανασκεφτείτε.
Προηγουμένως εδώ ο κύριος διοικητής στο διάλειμμα της ομιλίας είπε «Μήπως θέλετε να επαναλάβω μια τέτοια ημερίδα και με τους γονείς» και άκουσε ένα 38 όχι. Εγώ σας λέω να το ξανασκεφτείτε. Γιατί σας το λέω αυτό? Πόσο κακός και να είναι ο γονείς λόγω επιπέδου, μόρφωσης και άλλων καταστάσεων, ποτέ ο γονείς δεν θέλει σκόπιμα το κακό σου. Ποτέ δεν θέλει σκόπιμα το κακό του παιδιού του. Και αν κάμια φορά κάνει κακό, περισσότερες πιθανότητες είναι να το κάνει από άλλη. Είναι προτιμότερο να μιλήσετε για κάτι που θα σας συμβεί στο διαδίκτυο, στο σχολείο σας, ένα bullying που θα δεχτείτε, στο γονιό σας και στις επίσημες αρχές του κράτους, παρά να καταφύγετε στις τυφλές βοήθειες, στις πονηρές βοήθειες. Είδατε από τα βίντεο ότι πίσω από αυτό που βλέπετε στο δικό σας υπολογιστή δεν είναι αυτά που βλέπετε, δεν είναι τα πρόσωπα που βλέπετε. Να σας πω την έκφραση, είναι μαϊμού πρόσωπα. Τα οποία σας παρασύρουν εκεί που θέλουν. Και μετά αρχίζουν οι εκβιασμοί που συνήθως δεν έχουν επιστροφή και δεν έχουν και καλό τέλος. Το διαδίκτυο, επαναλαμβάνω, κάνει καλό, αλλά εξίσου κάνει και κακό. Μας αποξενώνει ως ανθρώπους. Δεν μιλάμε μεταξύ μας, προσπαθούμε να βρούμε ικανοποιήσεις μέσω του διαδικτύου και από απόσταση από τον συνάνθρωπό μας. Η κοινωνία όμως σημαίνει εκ του σύνεγγυς, δεν σημαίνει εξ αποστάσεως. Και όλα αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο έχουν ένα πλεονέκτημα εις βάρος μας. Έχουν την εικόνα. Η εικόνα είναι αυτή που παρασύρει. Η εικόνα είναι αυτή που σου δημιουργεί πλασματικές σκέψεις. Η εικόνα που σου δείχνει είναι αυτή που θα σε οδηγήσει σε δρόμους περίεργους. Που αν έγκαιρα δεν αντισταθείς, όπως σας είπε ο κύριος διευθυντής, και δεν σταματήσεις τις επικοινωνίες, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Όταν ήμουν εδώ παιδί, υπήρχε αυτό που λέγαμε τότε, με την καλή και με την κακή έννοια, ο κοινωνικός ένοχος. Οι κοινωνίες μας ήταν πιο κλειστές. Σήμερα αυτό έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα και στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο σπίτι, δεν υπάρχει. Δεν με νοιάζει αν είναι το παιδί του Δημήτρη, του Κώστα, του Μίτσου. Δεν με νοιάζει ποιος μένει στον πάνω όροφο. Το να σταματήσει η πρόσβαση και η επικοινωνία στο διαδίκτυο, όποιος πει το ισχυριστεί ότι θα το ζητήσει, θα το επιδιώξει, θα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η ζωή μας πλέον είναι μέσα στο διαδίκτυο. Πρέπει όμως να είμαστε ενήμεροι, να το κάνουμε με σωστό τρόπο για να είμαστε ασφαλείς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την ενημέρωσή σας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από το αν σας τύχει το ό,τι θα σας τύχει να ενημερώσετε σε πρώτη φάση τους γονείς σας, τους καθηγητές σας, τους δασκάλους σας, που και αυτοί μετέχουν της κοινωνικοποίησής σας, και τις επίσημες αρχές. Μην προσπαθείτε να βρείτε τη λύση ξανά και ξανά κατρακυλώντας, όπως σας το λέω, κατρακυλώντας στο διαδίκτυο. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω, όχι γιατί είμαι ο ειδικότερος, αλλά θέλω να σας δημιουργήσω προβληματισμούς. Είστε νέοι άνθρωποι, ίσως ξέρετε και πιο πολλά από μένα που σας τα λέω για την χρήση του διαδικτύου, όμως προβληματιστείτε, το διαδίκτυο δεν είναι μόνο καλό. Τα μέταλλα, να σας μιλήσω και με όρους φυσικής και χημίας, για να είστε μαθητές, τα μέταλλα όλα έχουν αξία. Έχουν κάποια αξία όλα τα μέταλλα. Ό,τι λάβει όμως δεν είναι χρυσός πάντα. Προσέξτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ μπροστά.
περίμενε λίγο να σε κάνω φωτογραφία μου. Δήμαρχο, δήμαρχο. Κάτσε να βάλω το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Θα πάω να έρχεται. Πάμε, δεν πάμε. Άντε, γιατί δεν μπορώ να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.